Περίμενε. Από τη μάνα, την κυρία Δέσποινα Ξηρομερίτη, θα ακούσουμε τώρα πώς φτιαχνόταν στην εποχή της τα χρώματα για να βάφουν τα υφάσματα. Με φυσικό τρόπο. Και ξεκινάμε με το καφέ. Πώς φτιάχνονταν το καφέ? Κατευθείαν να πάμε στα χρώματα ή να πούμε ότι παλιά ότι εντυνόμασταν από το ρογαλιαό και τούτο και... Πες το γι' αυτό, πες το γι' αυτό. Παλιά στα δικά μας τα χρόνια εντυνόμασταν πιο πολύ με τον ρογαλιό. Σκεπαζόμασταν από το ρογαλιό. Πιάναμε κουβέρτες, πιάναμε βιλέτες, μπροκοτά, φτιάχναμε υφάσματα. Και τα ρούχα σας με αργαλιό τα φτιάχνατε? Κουμάλινα, ολόμαλα, φορούσαμε άντρες πουκάμισα και ισόρροχα και ακόμα και κουστούμια για μάλινα. Αλλά αυτά θέλανε πιο πολλά, τα βάφαμε με χρώματα διάφορα. Τα πιο πολλά τα φτιάχναμε με φυσική βαφή. Φτιάχναμε το καφέ από τα φλούδια, από τα καρύδια. Δηλαδή, το σκυρό φλούδι ή το μαλακό φλούδι? Το μαλακό φλούδι. Α, το μαλακό, πριν ακόμα σκυρίνει. Εκείνο ακόμα το ρίχναμε κάτι, τα κατεβάζαμε από τα καρύδια. Το πρώτο το... Πριν ακόμα γίνει σκυρό το καρύδι? Όχι, γινόταν σκυρό. Α, γινόταν σκυρό. Γινόταν σκυρό, αλλά γινόταν σκυρό, όμως η φλούδα απ' έξω ήταν μαλακιά. Α, η μαλακιά φλούδα, όχι το ξερό. Ναι. Δεν σπάζουν τα καρύδια για να βγάλουμε. Ναι, ναι. Η φλούδα λοιπόν, ναι, που ήταν έξω από το ξερό στρίφλημα. Ναι. Πάχαμε τα καφέ με αυτά και δεν παθαίνανε τίποτα, δεν ξεβάθμανε τίποτα. Με ποια διαδικασία, δηλαδή τα κάνανε, τα βράζατε αυτά? Ναι, τα βράζουμε αυτά, βγάλαμε το χυμό, το χρώμα και μετά τα στραγγίζαμε και βουτάγαμε τα νήματα μέσα. Όσο ήταν ακόμα ζεστό ή το κρατούσατε αυτό και μπορούσατε να βάψετε και άλλα νήματα και άλλες μέρες? Ναι, τα είχαμε κανονίσει και τα νήματα τα είχαμε πιάσει για το... Και τι αναλογία ήθελε νερό με φλούδια, πόσα φλούδια βάζατε? Α, δεν ήταν, ήθελε αρκετά φλούδια, αλλά όμως δεν τα, ούτε τα ζυγίζαμε, ούτε με το μάτι. Με το μάτι. Ναι. Περίπου δηλαδή για ένα καζάνι νερό τότε πόσα φλούδια βάζατε? 4-5 κιλά. 5 κιλά. Ναι. Και αυτά τα βάζαμε στο νερό και τα βράζαμε και βγαίνανε, ναι, το χρώμα. Και μετά τα στραγγίζετε. Το στραγγίζαμε και... Και μετά βουτούσατε μέσα αυτό τα... Ναι, βάζαμε αρκετό νερό και τα βουτούσαμε μέσα τα ανοίματα και πέρανε μια βράση. Α, βράζανε και τα νήματα μέσα. Ναι, τα βράζαμε. Γιατί για να σταθεί το χρώμα. Για να σταθεί το χρώμα. Τα καφέ τα βάφαμε με αυτόν τον τρόπο. Τα κίτρινα τα βάφαμε από φύλλα από μουριές. Από μουριές. Ξερά φύλλα ή πράσινα φύλλα? Όχι, αρχίζαμε να κιτρινίζουν. Α, το φθινόπωρο δηλαδή που κιτρινίζουν τα φύλλα. Ναι. Και είμαι λουλούδια από Σπάρτα. Από Σπάρτα. Παντορέλατα. Ναι. Τα βάφουν τα τρία. Και αυτά τα βράζατε πάλι? Την ίδια, με το ίδιο. Τα βράζατε πάλι. Και τι αναλογία πάλι για αυτά, σε ένα καζάνι 5 κιλά περίπου? Τι αναλογία βάζατε? Τα νήματα. Όχι τα νήματα. Πόσα φύλλα από τη μουριά και πόσο νερό. Βάζαμε αρκετά, αρκετά. Τώρα πόσο βάζαμε, έτσι κουτρούμε τα βάτα, αλλά βάζαμε αρκετά. Ναι. Τα μπέζ τα βάφαμε με φλούδια από κορμιλιά. Από κορμιλιά. Κόβαμε κλονάρια από κορμιλιά, ξεφλίδαζαμε, βγάζαμε τη φλίδα. Α, τη φλίδα από τον κορμό. Από τα κλαδιά, ναι. Και αυτά τα ίδια τα βράζαμε. Πρώτα βγάζαμε το ζωμί, τα στυρώναμε και τα βάφαμε τα μπέζ. Δεν πέφτανε καθόλου. Και αυτά τα χρώματα μέναν ανεξίτηλα. Ανεξίτηλα. Μάλιστα. Το μπλε πώς το φτιάχνατε? Το μπλε έχει άλλη διαδικασία.
το μπλε τα τραπεζιτά, περνούσαν πρώτα από τη σαριά. Σαριά είναι αυτή που βγαίνει από τα, από τα μαλλιά, από τα πρόβατα. Τα ζηματάγαμε τα μαλλιά για να τα πλύνουμε και αυτή τη λουμ που έβγαινε τη σαριά, περνούσαν μέσα τα νήματα. Α, γιατί, για να κρατάει το χρώμα εκεί. Ναι, περνούσαν τα νήματα μέσα. Χωρίς να το στραγγίζετε αυτό καθόλου. Αυτό λούμ είχε, δεν είχε τίποτα άλλο μέσα. Ναι. Λούμ, αυτό τη χρειαζόταν μέσα. Και μετά που τα περνάγαμε από αυτό, τα περνάγαμε στα μπλε μπουγιά και γινόταν. Την μπλε μπουγιά την παίρνατε από το μαγαζί, από το, από το, ναι, το μπακάλικο. Ναι, ναι. Και γινόταν. Ανεξίτηλο και αυτό το χρώμα. Πολύ, έπεφτε, κομμάτια και δεν έπεφτε. Και στο κόκκινο. Το κόκκινο δεν είχαμε. Α, παίρνατε από το μαγαζί κατευθείαν τώρα. Ήτανε, σπάνια, ας πούμε, έβρισκες τέτοιο, πιο πολύ περνάμε από το μαγαζί. Μάλιστα. Τι όλα είπαμε, το κίτρινο, το μπλε, το κόκκινο, το καφέ. Το μπέζ. Το μπέζ. Ναι. Δεν υπήρχε άλλο χρώμα που φτιάχνατε μόνοι σας. Όχι. Πράσινο. Και αυτό από το μαγαζί. Από το μαγαζί. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Σε καλό.